στις 7. Κι ας το ράδιο να παίζει όλη μέρα στο τραπέζι λαϊκά. Από Σάββατο Δευτέρα όλη νύχτα κι όλη μέρα συντροφιά. Κι από το τρατσιστοράκι μου το είπε ένα πουλάκι μια φορά. Βάλε το δεύτερο σε χρόνο ελεύθερο. Με τα τραγούδια της παρέας Αθήνα και Περέας. Βάλε το δεύτερο, βάλε το δεύτερο. Πιάσε με ελεύθερο. Να γίνω εγώ το αίσθημά σου και το πρόγραμμά σου. Βάλε το δεύτερο. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι «Βάλε το δεύτερο» του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ένα τραγούδι που γράφτηκε μετά από παραγγελία της Σοφίας Μιχαλίτση που τότε ήταν διευθύντρια του Δευτέρου προγράμματος της ΕΡΤ. Λοιπόν, εδώ βέβαια δεν είναι το δεύτερο πρόγραμμα, δεν είναι η ΕΡ, δεν είναι η Αγία Παρασκευή. Είμαστε στο Ψηρή, είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Ας το πούμε και έτσι, με θεσική υπογραφή, ας το πούμε και έτσι. Γιατί η μέρα είναι Πέμπτη, κανονικά θα πρέπει εδώ να είμαστε μαζί με την Τζούλη Τσίγκα, αλλά κάνει χρήση της αδείας της. Έχουμε συνεννοηθεί να βρισκόταν σήμερα εδώ κοντά μας η Λίνα, η οποία μας είπε ότι βρίσκεται εν αναμονή του κυρίου αυτού που θα της βάλει το πετρέλαιο. Αχ, βρε Λίνα μου, δεν με ρίμνησες έγκαιρα. Περιμένει λοιπόν, γιατί έξω πρέπει να σας πω ότι λίγο χιονίζει. Εγώ από τη Νέα Ιωνία που ερχόμουν, οι πρώτες νυφάδες είχαν αρχίσει να πέφτουν. Χαρά μεγάλη τελικά το χιόνι, έστω κι αν το κρύο είναι πάρα πολύ τσουχτερό. Τη το αφιερώνουμε λοιπόν τη Λίνα Νικολακοπούλου. Την περιμένουμε, έστω και αν έρθει με καθυστέρηση, θα τη το συγχωρήσουμε. Εδώ κοντά μας σήμερα βρίσκεται η Μικέλα Χαρτουλάρη. Καλώς ήρθες, Μικέλα. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι και χρόνια πολλά μέρα εδώ, ναι. Λοιπόν, η Μικέλα Χαρτουλάρη είναι δημοσιογράφος που εργάζεται στην εφημερίδα των Συντακτών. Έχετε τη δυνατότητα κάθε Παρασκευή, Μικέλα, συνεντεύξεις, προτάσεις για νέες εκδόσεις, συνεντεύξεις με συγγραφείς κτλ. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η κουβέντα με τη Μικέλα τη Χαρτουλάρη θα εκτυλιχθεί γύρω από αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της λογοτεχνίας. Και επειδή λοιπόν αυτή την ώρα κανονικά, Μικέλα μου, ως γυναίκες θα πρέπει να ήμασταν ή στη Βαρβάκιο ή στα Κρεοπολία ή στο σπίτι μας να μαριναρούμε τα φαγητά μας ή να αγοράζουμε ή να σφουγγαρίζουμε για να ετοιμάζουμε το βραδινό, αλλά τέλος πάντων ας κάνουμε μια εξαίρεση λοιπόν, μια παρένθεση και ας προτείνουμε σε αυτούς που ενδεχομένως μας ακούνε τώρα και βρίσκονται ή στο σπίτι και ετοιμάζονται για το γιορτινό τραπέζι ή που βρίσκονται στο δρόμο και προσπαθούν με την ψυχή στο στόμα να ολοκληρώσουν τις δουλειές τους, να τους προτείνουμε κάποια δώρα βιβλία που είναι πάντα ένα δώρο πολύτιμο, χρήσιμο, διαχρονικό. Και βέβαια ένα φτηνό δώρο για κάθε ηλικία. Θα ήθελες λοιπόν να ξεκινήσουμε από προτάσεις με το βλέμμα πάντα βέβαια στραμμένο σε αυτό που λέμε αριστερά, γιατί αυτό το σαράκι δεν το σκοτώνεις εύκολα. Υπάρχουν λοιπόν βιβλία, γιατί εμάς πριν από μερικές ημέρες έφτασε εδώ στα γραφεία μας το βιβλίο του Κωστή Κορνέτη, «Τα παιδιά της δικτακτορίας», για το οποίο πρέπει να σου πω μου είχε μιλήσει πρώτα ο Θανάσης ο Μίνας, όταν άκουγε μια συζήτηση που κάναμε με την Καριστιάνη και μου είπε ότι «Μα διάβασα στο βιβλίο του Κωστή Κορνέτη «Τα παιδιά της δικτακτορίας» εκδόσεις πόλης», όπου κάνει αναφορές σε αυτά που έλεγε η Καριστιάνη τότε στην περίοδο της μεγάλης εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο Κώστας Κορνέτης είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε το 1975, σήμερα νομίζω ότι ζει στη Μαδρίτη. Είναι επιστήμονας, δεν είναι? Ναι, ναι, διδάσκει τώρα σε ένα πανεπιστήμιο.
Ο Κωστής Κορνέτης είναι έτσι ένα εμπνευσμένο παιδί και ένας πολύ ενδιαφέρον ιστορικός, γιατί έχει πλατή πεδίο με το οποίο ασχολείται. Έχει διδάξει στη Νέα Υόρκη, έχει σπουδάσει στο Μόναχο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στη Φλωρεντία, αλλά ασχολείται πάρα πολύ με παιδεία της ελληνικής ιστορίας που δεν είναι πολύ ψαγμένο, όπως αυτό με τα παιδεία της δικτατορίας. Αυτό λοιπόν τι είναι? Είναι ντοκουμέντα, είναι συνεντεύξεις, είναι πρωτότυπο? Η πρώτη έρευνα που γίνεται και που πιάνει όλο αυτό το φαινόμενο σαν όλο, μελετά την κουλτούρα της διαμαρτυρίας του Μάη του 68, τη σχέση μάλλον των νέων της Ελλάδας στη διάρκεια της δικτατορίας με την κουλτούρα του Μάη του 68, με τον πολιτικό ριζοσπαστισμό, με τη μαζική κουλτούρα της εποχής. Με το ερώτημα αυτό, τα παιδιά του Μάρξ και της Κοκακόλα, ναι, που δείχνει λοιπόν το δίπολο. Αυτό δείχνει πως αυτά τα παιδιά κινούνταν μεταξύ πρωτοπορίας, ας πούμε, και παράδοσης, αλλά εν τέλει συνδιαμόρφωσαν το αριστερό παράδειγμα της εποχής και συχνά σε αντίθεση με την κοινωνική τους προέλευση, η οποία είναι και μεσοαστική σε μεγάλο βαθμό. Επίσης απαντά σε αυτό το θέμα της δαιμονοποίησης της γενιάς του Πολυτεχνείου. Ότι για όλα αυτά η γενιά του Πολυτεχνείου, βρε παιδί μου, για όλα τα δεινά, τη διαφθορά, το πολιτικό σύστημα που είναι αυτό που είναι σήμερα. Ναι, όλο αυτό το που είναι ένα αφήγημα που έχει τραβηχτεί τόσο πολύ που αρχίζει και γίνεται ύποπτο, έτσι όπως έχει τραβηχτεί. Λοιπόν, μας λέει ότι η γενιά του Πολυτεχνείου έγινε ο βασικός φορέας του εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και αυτό που θα βρει κανείς αυτό το βιβλίο είναι και όλο το προφίλ, ας πούμε, αυτής της γενιάς που δεν το έχουμε δει και από την άποψη της κουλτούρας της. Γιατί μπαίνει μια καινούρια κουλτούρα η οποία εισβάλλει και στον πολιτικοποιημένο άνθρωπο, ας πούμε, νέο άνθρωπο, που αρχίζει και γίνεται ροκάς, οπότε ο Κορνέτης πιάνει όλα αυτά, τα ακούσματα, τις ταινίες, τα βιβλία, και σε βάζει σε μια εποχή, έχει και πολύ ωραίο αφηγηματικό, δηλαδή έχει μια άνεση, ας πούμε, στην αφήγηση, και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο που είχε αφήσει πολλά σκοτεινά σημεία, γιατί ακριβώς δεν είχε ερευνηθεί τόσο πολύ αυτή η περίοδος. Ωραία, να βάλουμε μια ανατελεία, να καλωσορίσουμε τη Λίνα. Λέγαμε λοιπόν, καλώς ήρθες Λίνα, για χρόνια πολλά. Καλώς σας βρήκα και είναι υπέροχα εδώ. Έξω ήρθε τελικά ο κύριος με τον πετρέλαιο. Αυτό λοιπόν. Είπαμε ότι περίμενες με καθυστέρηση και μάλιστα σε επιπλήξαμε, γιατί δεν το έκανες έγκαιρα. Οι μωρές παρθένες έχουν πάντα ένα χαρακτηριστικό. Την ίστατη ώρα που λένε. Λοιπόν, κουβεντιάζουμε τώρα εδώ με τη Μικέλα Χαρτουλάρη, γιατί είναι η ώρα που όλοι κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Και είπαμε λοιπόν, ενδεχομένως με το βλέμμα στα δωράκια που πρέπει να τα χαρίσουμε το βράδυ, αύριο. Και μέχρι τα φώτα. Ας είναι και μέχρι τα φώτα. Το βιβλίο πάντα είναι κάτι πολύτιμο. Και η Μικέλα λοιπόν έχει φέρει εδώ στο καλαθάκι της κάποια βιβλία. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, ο Κωστής Κορνέτης, τα παιδιά της δικτατορίας, για το οποίο μας μίλησε. Και το δεύτερο, Μικέλα, με το βλέμμα στραμμένο στη Γαλλία. Εμένα θα μ' άρεσε αυτό. Μάλλον το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι αριστερές της Γαλλίας, του Ζακ Ζιλιάρ. Αυτός είναι ένας άνθρωπος μεγάλος πια, είναι ιστορικός, είναι δημοσιογράφος, έχει εργαστεί σαν συνδικαλιστικό στέλεχος στον εργατικό συνδικαλισμό, έχει υπάρξει δεξί χέρι του Ροκάρ τότε που ο Ροκάρ είχε διαφωνήσει, ας πούμε, διαφοροποιηθεί από την πολιτική του Μιτεράν. Και αυτό το βιβλίο είναι η πρώτη καταγραφή της ιστορικής, πολιτικής, ανθρωπολογικής πλευράς, πώς το λένε, του προφίλ των πολλών αριστερών στη Γαλλία από την εποχή του διαφωτισμού μέχρι σήμερα. Μπορεί να ενδιαφέρει έναν αναγνώστη και ιστορικά, γιατί είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που το συζητάει, δεν το πιάνει χρονικά, αλλά το πιάνει, ας πούμε, θεματικά.
Αλλά ενδιαφέρει πάρα πολύ και η ανάλυση που κάνει για τη σημερινή, μάλλον για την αριστερά στη Γαλλία από τότε που πήρε την εξουσία. Έχει ειδικά κεφάλαια το τι συμβαίνει σε ένα κόμμα, σε ένα ρεύμα πολιτικό όταν αποκτά, όπως η αριστερά, όταν αποκτά την κυβερνητική εξουσία. Κυβερνητική εξουσία. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπορούμε να δούμε μέσα από όσα λέει για τον Μιτεράν, που έγινε, κατέληξε αυτοκράτορας ο Μιτεράν, δηλαδή ήταν μια απίστευτη περίπτωση, και τον Ολάντ σήμερα, τους, ας πούμε, κινδύνους, τα προβλήματα, τις παγίδες, την μετάλλαξη, τη μεταβίβαση, τις αλλαγές. Τα πάντα που περιμένουν και μια αριστερά που θέλει να κυβερνήσει. Δηλαδή, και μάλιστα, Μικέλα, σήμερα που το βλέμμα στραμμένο όλων είναι στο τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία, για παράδειγμα, έχουν αναβληθεί όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις στις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Δανία κλπ. Υπό το φόβο των τρομοκρατικών χτυπημάτων. Ακόμα και στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας θα είναι κλειστή εκείνη την ώρα, γιατί φοβούνται το χτύπημα. Με αφορμή λοιπόν τα βλέμματα αυτά που είναι στραμμένα στο Παρίσι και στα λόγια του Ολάντ που λέει ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο και συζητάει ακόμα και την αλλαγή του συντάγματος στη Γαλλία και το να εντάξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που σημαίνει συρρήκνωση των ατομικών δικαιωμάτων. Ακριβώς. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια τέτοια συζήτηση τελικά. Τι γιατί είναι αριστερό σήμερα? Ο Ζιλιάρ λέει ότι σήμερα, λέει, η αριστερά έχει χάσει, λέει, τη φιλοσοφική της κληρονομιά, την κληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης, μιλάει για τη Γαλλία. Έχει χάσει την κοινωνική της ιδιαιτερότητα και το μόνο που έχει πια είναι διατηρεί την ηθική της φιλοδοξία, λέει. Και λέει αυτό που της απομένει και που τη διαφοροποιεί από το αντίπαλο στρατόπεδο είναι το πάθος της για την ισότητα και για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης. Και εκεί έχει μια μικρή φράση που είναι μια πολύ πονηρή φράση, που λέει ότι όσο πλησιάζουμε προς το κέντρο, δηλαδή τις αριστερές, μιλάει για τις αριστερές που γίνονται κεντρώες, τόσο το απόλυτο πρόταγμα της δικαιοσύνης υποσκελίζεται από την τεχνική απέτηση για αποτελεσματικότητα. Ο πόλεμος λοιπόν ενάντια στην τρομοκρατία, το είδαμε και πώς έγινε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, δηλαδή είδαμε μια ιστερία, δεν ξέρω, Λίνα και εσύ. Και άλλα πράγματα είδαμε μετά, και τον Ομπάμα να δέχεται να υπογράφει ότι ο στρατός μπορεί να έχει το πρώτο χέρι χωρίς να ρωτάει κανένα, γιατί πια ο εχθρός δεν είναι μόνο εξωτερικός αλλά μπορεί και εσωτερικά, λόγω τρομοκρατικής, ας πούμε, επίθεσης, να δίνει τη λαβή ότι είναι ένας εχθρός, και άρα να γίνονται συλλήψεις, οτιδήποτε, χωρίς όλα πολλά. Αυτά επιτρέπουν στο κράτος να γίνεται και πιο αυτά. Είναι το άλοθη. Είναι το άλοθη. Αυτό λοιπόν είναι μια καινούργια, ας πούμε, πώς να την πω, με πολλά λόγια από τη μεριά των ηθινόντων, με υπερασπιστικά επιχειρήματα, γιατί αυτό είναι σωστό, αλλά ουσιαστικά για τους πολίτες και την ζωή και τα ατομικά δικαιώματα κτλ. Είναι οπισθοχώρηση. Ναι. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι σε έρευνες που έχουν γίνει, σε δημοσκοπήσεις μέσα στις ίδιες τις χώρες αυτές, επειδή κυριαρχεί η επικοινωνία σε σχέση με την αναγκαιότητα πάταξης, υποτίθεται, της τρομοκρατίας, γίνονται αποδεκτά όλα αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, ο άλλος, μας το έλεγε ο Γαβράς εδώ, σε αυτό το μικρόφωνο, ότι βλέπει να μπαίνει μέσα ο άνδρας με την στολή παραλλαγής και με το καλάζνικοφ στο χέρι μέσα στο σούπερ μάρκετ, να ελέγχει την τσάντα του Γάλλου πολίτη, και ο Γάλλος πολίτης αυτό να το αποδέχεται αδιαμαρτύρητα, και όταν το ρωτάνε τάσεται υπέρ αυτών των μέτρων. Γιατί θέλω να πω, προηγείται λοιπόν ο πανικός και ο φόβος. Γιατί και καλλιεργείται ο φόβος. Αυτό έτσι είναι. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό όπλο για κάθε εξουσία. Είναι το όχημα για την μετάλλαξη, νομίζω. Και ένα πολύ οδούριο ύπος για να περάσουν αυτά τα μέτρα, τα οποία θα τα δούμε έτσι όπως τα είδαμε με το χτύπημα της 11ης. Το ποιο είναι το αποτύπωμά του σήμερα. Αυτά θα τα δούμε λοιπόν, τα αποτυπώματα, στο πώς θα αλλάξει η Ευρώπη, που πραγματικά νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης ήταν το πιο ξεχωριστό σε σχέση με το τι υπάρχει στον κόσμο. Αυτό λοιπόν αρχίζει πια
να ξεφτάει. Ναι, γιατί έχουμε τις μεθόδους και τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας του νεοφιλελευθερισμού που περνάνε από κάτω και διαβρώνουν και δηλητηριάζουν σύν την ανάγκη να υπάρχουν συνασπισμοί δυνάμεων για να αναχαιτιστούν άλλα ζητήματα, ενώ ευρωατλαντική μεγαλύτερη συμφωνία πράξεων νοοτροπιών και τα λοιπά, οπότε βλέπουμε τον κόσμο πάλι να δημιουργεί τις καινούργιες αντίρροπες συμμαχίες, ποιοι με ποιους, από και είμαστε άλλη, μια κινητικότητα μεγάλη. Αυτό που γίνεται και από κάτω. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη και κινητοποίηση και μικρές ομάδες, νομίζω, που κοχλάζουν. Που κοχλάζουν, ναι, και μια άλλη θερμοκρασία. Νέες μορφές πολιτικοποίησης. Okay. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό είναι από τον δίσκο «Εν χορδές» του Καλετζίδη, αφιερωμένο σε όλους εσάς που περιμένετε με χαρά να αλλάξει ο χρόνος και μην στεναχωριέστε που είναι δίσεκτος. Τα χειρότερα είναι πίσω. Ε, τι λες, Λίνα? Δεν το ξέρω. Αυτό ξέρω κάτι άλλο. Να το ξορκίσουμε, βρε παιδί μου. Ναι, ξέρω κάτι άλλο. Ότι, ας πούμε, αυτό μόλις μπαίνουν τέτοιοι ήχοι και τα χιόνια λιώνουνε. Δηλαδή έχει τέτοια ζέστη αυτός ο δρόμος, αυτή η παράδοση. Και κρατιόμαστε τα τελευταία χρόνια πολύ και από μια ρακή και από ένα τέτοιο ήχο. Συν όλα τα ωραία που συμβαίνουν από τα νέα μας παιδιά. Αυτός είναι αυτό... καταπληκτικός. Είναι πάνω από την Κοζάνη και ασχολείται με το παραδοσιακό τραγούδι και με τα μουσικά όργανα. Γυρνάει σε όλα τα Βαλκάνια, στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκει μουσικούς για να φτιάξει όλα αυτά τα εξαιρετικά κομμάτια. Είδες, οτιδήποτε είναι ορφανό, υπάρχει κάποιος που θα πάντα να ζητήσει. Αλλά λοιπόν, έχουμε ωραία αφορμή εδώ να μιλήσουμε για νέα παιδιά και το τι καταφέρανε στο επίπεδο του λόγου. Είναι μαζί μας λοιπόν η Μικέλα Χαρτουλάρη, η οποία είναι συνάδελφος από την Εφημερίδα των Συντακτών, είναι η Λίνα Νικολακοπούλου, η Αλεξάνδρα Ξητακάκη, και κουβεντιάζουμε λοιπόν με αφορμή το βιβλίο «Αλλά θέλετε», λοιπόν, να σας πάω λίγα χρόνια πίσω, γιατί εμάς δεν ξέρω αν θα μας γράψει ιστορία. Σωτηρία Μπέλου συζητά με Λόλα Ντάιφα, αυτή που μετά έκανε δημόσια σχέση, αλλά προφανώς ήταν δημοσιογράφος τότε, ή υποδιόταν το ρόλο του δημοσιογράφου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου και μετά, Λίνα, θα μας πεις γιατί την έχεις γνωρίσει. Ένα πολύ ωραίο απόσπασμα, πολύ μικρό. Δούλευα με τον Μακαρίτη τον Παπαϊωάννου στη Λεωφόρο Συγκρού, σε ένα μαγαζί απέναντι του Χιλιά Λουζιστάνια. Και μου λέει, αμάλο, βαρέθηκα να σε βλέπω, λέει, όλο με φούστες και με αυτά. Τι θες, μωρέ Γιάννη, του λέω, να κάνω. Και είχα ένα μαλλί, με συγχωρείτε, έφτανε στη μέση μου το μαλλί. Λέω, τι θες, μωρέ Γιάννη, να κάνω, του λέω, παράτα με, του κάνω έτσι. Θεός χωρίς την ψυχή του. Λέει, να φτιάξεις φόρεμα. Α, του λέω, τρελάθηκες. Λέει, να φτιάξεις φόρεμα. Καλά, εν τω μεταξύ πήγα κι εγώ, έφτιαξα ένα φόρεμα, το φόρεσα, μου λέει, να βαφτίσεις και λιγάκι. Α, σιγά σιγά, του λέω, θα με κάνεις και. Τι θα με κάνεις, του λέω. Δεν βαφόσαστε εσείς? Όχι, δεν βαφόμουν ποτέ. Ποτέ δεν βαφτήκατε, κυρία Μπέλου? Και πήγα και έβαψα τα χείλια μου με λίγο κραγιόν και φόρεσα φόρεμα. Εγώ ήμουν που βγήκα στην πίστα, κυρία Ντάιφα, να τραγουδήσω. Μου σκίσανε το φόρεμα. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσε ο κόσμος να με χωνέψει σε μένα, ναι, με φόρεμα να βγω να τραγουδήσω. Και με πήγανε μες στην κουζίνα και πήρανε πατσαβούρια και μου τρίβανε τα χείλια μου να μου βγάλουν το κραγιόν. Από τότε δεν ξαναφόρεσα φόρεμα, κυρία Ντάιφα. Αλλά ο κόσμος με ξέρει έτσι. Με το πουκαμισάκι μου, με την πούστα μου, με το τακουνάκι μου, χτενισμένη ωραία, παίρνω το μικρόφωνο και προσφέρω χαρά στον κόσμο.
Εξαιρετικό, έτσι. Είναι από το αρχείο της ΕΡΤ. Για πες μας, Λίνα. Έβλεπα ένα, πάλι την έβλεπα στο YouTube που τα ανεβάζουν κάποιοι μερακλείδες και τραγουδούσα με τον Τιτσάνι το «Σαν απόκληρος γυρίζω» στην Κακούργα Ξενιτιά και ήταν κιθάρα ο Τσιτσάνης με τον Μπουζούκι και η Σωτηρία έκλεινε τα μάτια της λοιπόν για να πετύχει το αίσθημα αυτό που ήξερε εκείνη ότι είναι το πώς εκφράζεται αυτό το τραγούδι και μου ήρθαν στο μυαλό ας πούμε μεγάλες νέγρες τραγουδίστρες στα blues γιατί ο τρόπος της είναι μοναδικός, δηλαδή ο τρόπος που τραγουδάει η Μπέλου είναι για να κάτσεις να μελετήσεις τι σημαίνει ο λαϊκός δρόμος, αλλά η γυναίκα είχε πέρασει διαπυρός και σιδήρου. Δηλαδή και την κοροϊδεύανε και επειδή είχε πάθος με τα ζάρια και πήγαινε και έπαιζε και έχανε και τα λοιπά και μετά είχε κάτι μουτρανά και έπρεπε να βρει καινούριο παραδάκι για να πάει να παίξει. Και το λέω τώρα εγώ γιατί όταν κάναμε το χάραμα τότε στην Κεσαριανή με τη Δήμητρα, τη Γαλάνη και τα λοιπά, είχε έρθει 2-3 φορές και ήθελε να μας πει τα κάλαντα. Δηλαδή ήθελε να της δώσουμε κάτι, να μάλιστα πάει να παίξει και τα ρέστα. Και γιατί εκεί μέσα ήταν το σπίτι της. Κατάλαβες, το καμαρίνι της, ο χώρος της, ο μέτρ την ήξερε και όλα αυτά. Οπότε ερχότανε και έτσι θέλω να πω, θυμάμαι ότι στο καμαρίνι υπήρχε η τσατσάρα της που έφτιαχνε αυτό που είπε, ήμουν καλοκτενισμένη. Έφτιαχνε τα μαλλιά της πριν να βγει, δηλαδή να είναι ίσια δωρικά τα μαλλιά πίσω. Και όταν καθόταν στο πάλκο, χαρακτηριστικά τις άκρες από τη φούστα τις έχουν κάτω από τα πόδια για να μην υπάρξει περίπτωση να ανοίξουν τα πόδια και να φανεί κάτω. Ναι, ήταν δηλαδή μια στρατιωτική σχεδόν στάση ας πούμε και ακίνητη. Αλλά την ώρα που αυτό το πολύ αυστηρό πρόσωπο ας πούμε έσκαγε ένα χαμόγελο, εκείνη την ώρα ήταν όλο το μέλι της καρδιάς της ας πούμε. Γιατί έχει σταθεί η Παπαϊωάννου δίπλα από Τσιτσάνη, από το Μιτσάκι και λέει μοναδικά το κάποιος ναύτης, ο ναύτης, κάποιος ναύτης που πήγε μέσα, το νου του πάντα τον έχει στεριά. Για μένα είναι ένα πρότυπο αυτή η γυναίκα, δηλαδή μελετάω τις αναπνοές της, το πώς εκφράζεται, πότε κάνει παύση, ακόμα και όταν γέρασε που δεν είχε αναπνοή, είχε μια αρχοντιά τρομερή και ένα πόνο και γι' αυτό συμφωνώ μαζί της που λέει εμένα ο κόσμος δεν με θέλει έτσι, δεν με θέλει κουκλίτσα, με θέλει αυτό τον άνθρωπο που ξέρει που είναι μπέσα και θα κάτσει και θα σηκωθεί ο άντρας να χορέψει ένα ζεπέκι. Υπάρχει μια θεατρική παράσταση και φέτος, απλά δεν θυμάμαι σε ποιο θέατρο είναι, που αφιερωμένη στην ζωή της Σωτηρίας Μπέλου. Εγώ έχω στο νου μου να κάνω κάτι μεγάλο για αυτή τη γυναίκα. Μπράβο. Και μάλιστα όχι μόνο για την Ελλάδα. Δηλαδή να γίνει ένα πάντρεμα, να είναι ένα διεθνές πράγμα. Μπράβο, που θα γίνει. Περιμένουμε. Γιατί πιστεύω πολύ σε αυτά τα πρόσωπα τα οποία γράψαν ιστορία και ακόμα τα τραγούδια τους, θέλω να πω, δεν έχουν χάσει τίποτα από την αρχοντιά και από την αλήθεια, την αυθεντικότητα του λαϊκού αισθήματος. Ωραία. Λοιπόν, Μικέλα, εφόσον κουβεντιάζουμε λοιπόν για γυναίκες που αφήσαν το αποτύπωμά τους, πάμε να δούμε μια καινούρια συγγραφέα, η Ιωάννα Μπουραζοπούλου, γιατί διαβάζω μια συνέντευξη στο Left που την έχεις πάρει εσύ η ίδια από την συγγραφέα, η οποία έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Διαβάζω ότι είναι προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, που σημαίνει διοικητικός διοικητικός υπάλληλος στα ζητήματα της υγείας. Και το βιβλίο, το πρώτο από την τριλογία, έχει τον τίτλο «Ο δράκος της Πρέσπας». Η τριλογία είναι «Η κοιλάδα της λάσπης» και καταλαβαίνω λοιπόν ότι αφορά ένα ταξίδι στην Ελλάδα, τα Σκόπια, την Αλβανία, άρα στα Βαλκάνια, με μια αγωνία να βρει αυτά που μας χωρίζουν, αν είναι περισσότερα από αυτά που μας ενώνουν ή το αντίστροφο. Ναι, η Μπουραζοπούλου είναι μια καταπληκτική προσωπικότητα, γιατί εκτός από αυτή τη δουλειά που κάνει είναι και μηχανόβια. Έχει κάνει το δρόμο του μεταξιού, έχει φτάσει μέχρι τα Ιμαλάια. Έχει γυρίσει λοιπόν με τη μηχανή όλη την περιοχή γύρω από την Πρέσπα και το ενδιαφέρον με το βιβλίο της είναι ότι είναι το πρώτο μιας τριλογίας που χρησιμοποιεί γραφή το φανταστικό. Θα λέγαμε, δεν είναι επιστημονική φαντασία, αλλά είναι βιβλίο της λογοτεχνίας του φανταστικού. Και βραβεύτηκε από την Ακαδημία, που μέχρι τώρα
θεωρούσε αυτή τη λογοτεχνία δεύτερη, τη θεωρούσε δεύτερο είδος, δεν ήταν καταξιωμένη. Και το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το όλη η υπόθεση διαδραματίζεται στην Πρέσπα, δηλαδή σε μία λίμνη που ανήκει σε τρεις χώρες. Τα άλλα δύο βιβλία, τα άλλα δύο μυθιστορήματα θα πάνε στις άλλες δύο χώρες. Και η Μπουραζοπούλου φτιάχνει ένα καταπληκτικό σκηνικό, σαν να βλέπεις ταινία φουτουριστική, μιλώντας όμως για τα προβλήματα που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα, στον Ευρωπαϊκό Νότο, στα Βαλκάνια, που είναι και προβλήματα ταυτότητας και ορίων και συνόρων και των φόβων και το πολύ βαρύ παρελθόν και η εξάρτηση από τους ξένους. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, όλα αυτά είναι ο δράκος που είναι ο δράκος που φοβόμαστε, η λάσπη είναι όλες οι αβεβαιότητες, οι προδοσίες, η νεκρή γλώσσα, οι νεκρές λέξεις που χρησιμοποιούμε και στην πολιτική και στην κοινωνία, παλιωμένες λέξεις που όλοι τις χρησιμοποιούν με διαφορετική πάντως κάτι που δεν μπορείς να σταθείς εύκολα πάνω τους, δεν μπορείς να περπατήσεις. Αυτό λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα το μεταδίδει με ένα μυθιστόρημα διαβαστερό, δηλαδή είναι, μπορεί να το διαβάσει από τον πιο νέο άνθρωπο μέχρι τον πιο ψαγμένο αναγνώστη και να ακριβώς να το διαβάσει σε πολλά επίπεδα, γιατί είναι μια πολιτική αλληγορία. Λοιπόν, Μικέλα, αυτό έχει μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες? Αυτό το συγκεκριμένο όχι, το προηγούμενό της που έχει πάρει το βραβείο επιστημονικής φαντασίας, ένα εγγλέζικο βραβείο, η γυναίκα του Λότ, είναι αναγνωρισμένη και τώρα το λέω γιατί καλό είναι πέρα από εμάς. Όσοι είναι κοντά στη λίμνη της Πρέσπας να μπορούσαν να δουν και με τα μάτια της αλλά και οι γείτονές μας, ας πούμε. Καλά, η Πρέσπα είναι Βαλκάνια. Ναι. Είναι η σιωπή, είναι η πάχνη, είναι η ομίχλη, είναι μια άλλη εικόνα. Ναι, και όλα αυτά που είναι από κάτω. Και όλα αυτά και είναι αυτό που είπες προηγουμένως, η λάσπη. Τώρα, και πίσω από την ομίχλη. Εμείς, Λίνα, χρωστάμε στην Μικέλα τη Χαρτουλάρη τη γνωριμία που μας έκανε του Δημοσθένη, του Παπα Μάρκου. Με τον Γκιάκ. Γιατί η Μικέλα ήταν το όχημα που διαβάσαμε τα βιβλία του, τον φέραμε εδώ και γνωρίσαμε ένα εξαιρετικό νέο άνθρωπο που μέσα από την σεμνότητά του δεν μπορείς να καταλάβεις αυτό πραγματικά το υπόγειο ρεύμα που έχει, ο οποίος βραβεύτηκε φέτος από την Ακαδημία Αθηνών πριν από λίγες ημέρες. Γιατί πήρε και το βραβείο του περιοδικού αναγνώστης, πήρε δηλαδή... Είναι ένα φαινόμενο ο Δημοσθένης που ευτυχώς δεν το έχει καταλάβει και δεν το έχει πάρει πάνω σεμνός του. Το 83 είναι γεννημένος. Ναι. Κάνει ένα διδακτορικό στην ιστορία στην Οξφόρδη, νομίζω. Στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Και έχει γράψει αυτό το πολύ σκληρό βιβλίο με τα διηγήματα από τους ανθρώπους, τους Έλληνες που γυρνάνε από την Μικρασιατική εκστρατεία και είναι σαν καταδικασμένοι, ας πούμε, να ζήσουν μέσα σε αυτό το νόμο του αίματος. Δηλαδή έχουν γίνει βίαιοι και πια η κοινωνία που τους χαίρεται ως ήρωες δεν μπορεί να τους αγκαλιάσει ως ανθρώπους. Είναι πάρα ένα πολύ... οξύμορο. Ναι. Και θυμάσαι και τον το σκηνοθέτη που είχαμε καλέσει και πάλι μιλήσαμε για τον νόμο του αίματος. Καλέσαμε τον Τζιριτζία, τον Εριτάν Τζιριτζία, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής, ζει βέβαια εδώ, γιατί εδώ επί της ουσίας έχει μεγαλώσει. Που έχει πάλι αυτό το θέμα. Που πραγματεύεται αυτό το θέμα. Και εμένα με σόκαρε το γεγονός ότι και τώρα ακόμα ισχύει. Βέβαια, και αυτό το λέει και ο τηλέμαχος Κότσιας, που είναι γεννημένος στην Αλβανία, ελληνικής καταγωγής και ήρθε με το πρώτο κύμα μεταναστών ως Μπογιατζής και τώρα πήρε και αυτός βραβείο. Πολωνός ελαιοχρωματιστής. Ο τηλέμαχος Κότσιας έχει γράψει ακριβώς γι' αυτό, γιατί τη βεντέτα που υπάρχει ακόμα στις αλβανικές κοινότητες. Ναι, υποτίθεται ότι λένε ότι, ας πούμε, προσπαθούν να το φωτίσουν αλλιώς πια και ότι μπορεί και σε τρεις γενιές από εδώ και μετά, ας πούμε, να εκλείψει αυτό, αλλά το ότι ισχύει ακόμα, το ότι υπάρχουν παιδιά που κρύβονται μες στο σπίτι, γιατί το σπίτι είναι άσυλο, καταφύγιο άσυλο για όποιον θέλει να εκδικηθεί το παιδί
το γιο, ας πούμε, κάποιου που είχε βεντέτα μαζί, αλλά το ότι ισχύει ακόμα και τα παιδιά αυτά επικοινωνούν μόνο μέσω ίντερνετ και είναι έγκλειστα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Να το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Δηλαδή, εγώ πραγματικά δεν ήξερα πριν να διαβάσω και το Γκιακ και την ταινία αυτή, ότι υπάρχει αυτό σήμερα, σήμερα, όχι ως παράδοση. Ακόμα, το ισχύει ακόμα. Το Γκιακ βέβαια μένει σε μια λίγο προγενέστερη εποχή, αλλά. Πάντως, Μικέλα, βλέπουμε ότι η νέα. Οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν τώρα να γράφουν και είναι, ξεκινούν από την αρχή να αφήνουν το δακτυλικό τους αποτύπωμα, ασχολούνται πράγματι τώρα και με ιστορικές συνθήκες. Δηλαδή έχει φύγει από το καθαρά ατομικό ψάξιμο των ηρώων. Είναι και πολιτικοποιημένοι πάρα πολύ και κοινωνικά, δηλαδή έχουν και μια πολιτικοποίηση που είναι κρυμμένη όμως, δεν την δηλώνουν. Και έχουν κοινωνική αγωνία. Είναι πάρα πολύ κοντά σε πράγματα που ενδεχομένως οι θεωρητικοί τα βλέπουν από μία απόσταση. Πριν, επειδή βρήκαμε το τραγούδι που σου άρεσε τη Σωτηρίας Μπέλου, Λίνα Νικολακόπουλου, θέλεις να ολοκληρώσουμε με μία τρίτη πρόταση και μετά να βάλουμε αυτό το ωραίο τραγούδι? Ναι. Τι να πρωτοδιαλέξει? Άλλο ένα, μια άλλη γυναίκα. Οι γυναίκες είχαν καταπληκτική παρουσία φέτος πάντως, και οι νεαρές γυναίκες, που σου, εκτός δηλαδή από τις αναγνωρισμένες, η Καριστιάνη, Γαλανάκη, Δούκα, αλλά υπέχουμε μια νέα γενιά γυναικών, δεν μπορώ να μην μιλήσω για τη Βασιλική Πέτσα, που έβγαλε, είναι του 83 και η Βασιλική, ένα 4 διηγήματα πάλι στην ελληνική περιφέρεια, σκοτεινό, και πάλι με ντοπιολαλιά, χωρίς όμως να το χρησιμοποιούν αυτό, όποιος το χρησιμοποιεί από τη νέα γενιά, χωρίς να είναι φολκλωρίστικο. Δηλαδή είναι εντελώς βιωμένο και το χρησιμοποιούν για να πούν κάτι άλλο που δεν το λέει η κανονική γλώσσα, η δικιά μας. Είναι νομίζω από την Καρδίτσα η καταγωγή της. Ναι, νομίζω από την Καρδίτσα, έτσι, μια κεντρική Ελλάδα. Η Μαρία Γιαγιάννου, κάτι εντελώς διαφορετικό. Μια που, και εκείνη νέα κοπέλα, ένα ερωτικό δίγημα, μια ερωτική νουβέλα, τη λέει Μπαλαντέρ, μια ερωτική εξτραβαγκάντσα, αλλά πάλι δουλεύει πολύ με τη γλώσσα, με ενδιαφέροντα τρόπο. Η Έλενα Μαρούτσου με το Ιχιδέες Ορχιδέες, που είναι, κάνει ένα παιχνίδι μιας ερωτικής λογοτεχνίας που δεν έχει να κάνει τίποτα με τα γκρι και με τις αποχρώσεις και με αυτά τα πράγματα, αλλά είναι πολύ πιο ουσιαστικό, ξεκινώντας μια ιδέα από τι θα λέγανε και πώς θα είναι η γυναίκες απόγονοι της μεγάλων ηρωίδων της ερωτικής λογοτεχνίας, που έχει δηλαδή το παίζει, αλλά μας οδηγεί σε εντελώς καθημερινές συνθήκες. Μια γυναίκα που είναι σε ένα, πάει στον ψυχιατρό της, μια άλλη που είναι καθυλωμένη σε ένα καροτσάκι επειδή έχει προβλήματα, αλλά πάρα πολύ μοντέρνο γυναικεία γραφή. Και αυτό νομίζω είναι που πρέπει κανείς να κρατήσει, αυτή η αναζήτηση με τη γραφή. Και επίσης κάποια στιγμή είναι και την συζήτηση μαζί τους, για να πέρα από το γραπτό λόγο να τις καλέσουμε κάποια εμείς στιγμή. Εμείς θα τις καλέσουμε, βέβαια, να τις καλέσουμε κάποια στιγμή να έχουμε ζωντανή τη σχέση. Yeah.
μετάνιος είναι στο τιμόνι. Κι άλλοι δουλεύουν στη μηχανή. Το απολαύσατε? Εξαιρετικό. Ναι. Λοιπόν, θέλετε τώρα να πάμε και σε μια ποιήτρια που νομίζω ότι είναι αγαπημένη σας και δική σου Μικέλη και η δική σου Λίνα. Ναι. Λοιπόν, η Κική Δημουλά διαβάζει για την εκπομπή του Κώστα Παπαγεωργίου στην ΕΡΤ το 2002. Το διαζευτικόν Ι. Με κλείσε μέσα η βροχή και μένω τώρα να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Όμως που ξέρω αν αυτό είναι βροχή ή δάκρυα από το μέσα ουρανό μιας μνήμης. Μεγάλωσα πολύ για να ονομάζω τα φαινόμενα χωρίς επιφύλαξη, αυτό βροχή, αυτό δάκρυα. Στεγνή στέκομαι ανάμεσα στα δύο ενδεχόμενα βροχή ή δάκρυα και ανάμεσα σε τόσα διφορούμενα βροχή ή δάκρυα, έρωτας ή τρόπος να μεγαλώνουμε εσύ ή μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου. Το κάθε τελευταίο, τελευταίο το ονομάζω χωρίς επιφύλαξη. Και μεγάλωσα πολύ για να είναι αυτό αφορμή δακρύων, δάκρυα ή βροχή που να ξέρω. Και μένω να εξαρτιέμαι από σταγόνες. Και μεγάλωσα πολύ για να περιμένω άλλο μέτρο όταν βρέχει και όταν δεν βρέχει άλλο. Σταγόνες για όλα. Σταγόνες βροχής ή δάκρυα. Από τα μάτια κάποιας μνήμης ή τα δικά μου. Εγώ η μνήμη που να ξέρω. Μεγάλωσα πολύ για να χωρίζω τους χρόνους. Βροχή ή δάκρυα. Εσύ η μικρή αποχαιρετιστήρια αιώρηση σκιάς του τελευταίου φίλου. Κική, γλυκιά και αγαπημένη Κική. Λοιπόν, μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα της μπροστά στην Οδό Σταδίου, ας πούμε. Είχε γίνει μια εκδήλωση εκεί στον Ιαννό, που είναι το κεντρικό σημείο εκεί που μπαίνουμε, βγαίνουμε, πώς το λένε οι άνθρωποι, για τα βιβλία και τα λοιπά. Και η Κική λοιπόν είχε βγει, είχε τελειώσει αυτό που είχε να πει και μόλις βγήκε άναψε το τσιγάρο της. Ελεύθερη, περπατημένη που λέμε στα αισθήματα και στην παρατήρηση της ζωής των ανθρώπων και περίμενε να έρθουν να την πάρουν, ας πούμε. Αλλά η τσάντα, το ταγέρ, το τσιγαράκι και αυτή η δυνατή φιγούρα, ας πούμε, που είναι η γυναίκα της διπλανής πόρτας. Δηλαδή δεν έχεις να πεις «Α, και εκεί Δημουλά, την ξέρεις και τη λατρεύεις σαν να είναι συγγενή σου». Λοιπόν, τη φιγούρα αυτή και το ότι είναι, ας πούμε, της αρέσει ο ελληνικός καφές, να της φτιάξει ένα ωραίο καφέ να πιει, να ευχαριστηθεί, και το βαθύ της λόγο, ας πούμε. Ναι. Έχω δηλαδή πολλές στιγμές που είναι τόσο ανθρώπινες, όταν έχουμε τύχει να βρεθούμε, ας πούμε, σε εκδηλώσεις και τα λοιπά, σαν μικρό κορίτσι σε παίρνει για τη σκανταλιά. Δηλαδή να σου πει, πάμε πιο εδώ να σου πω κάτι, ας πούμε, ή κάτι ωραίο που διάβασε να στο μεταδώσει και σένα. Και νομίζετε ότι ήταν παρεξηγημένη εκείνη η στιγμή τη συζήτηση για το παγκάκι στην πλατεία Κυψέλη και τα λοιπά, που ασκήθηκε μια πολύ έντονη επιθετικότητα απέναντί τη, ότι ο λόγος ήταν ρατσιστικός. Ναι, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητά
μας, ας πούμε, έχουμε ένα θάρρος. Δηλαδή έχουμε ένα διπλανό άνθρωπο, πάμε μια βόλτα, ας είναι ένα νέο παιδί που το κοιτάς εκείνη την ώρα, και μπορεί να του πεις κάτι το οποίο είναι τόσο μακριά από όλο αυτό το ρατσιστικό που παίρνει μετά για χρώμα. Δηλαδή μπορεί να πεις, όχι, με πιάσανε τα πόδια μου και είναι και πιασμένο το παγκάκι και δεν μπορώ να κάτσω. Και όλο αυτό να μεταφερθεί ότι είναι όλο το... Εγώ την καρδιά της την ξέρω. Δηλαδή, και όχι και το αίσθημά της από αυτό που βλέπει κανείς, τι έχει καταθέσει και τι έχει παρατηρήσει. Άρα για μένα εκείνη την ώρα μέσα μου ήταν να κάνει, πώς το λένε, υπομονή και να περάσει αυτή η φουρτούνα, και πράγματι αν κάτι ατυχές είπε, ας πούμε, να βρεθεί το κενό, να το πει η γυναίκα, γιατί ήταν πολύ μεγάλη μπουνιά και, που έφαγε. Ναι, και εγώ συμφωνώ με τη Λίνα, δηλαδή ξέροντας τον άνθρωπο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ζωντανός, ζωντανός και είναι και διακριτική. Έχοντας ακούσει άλλους συγγραφείς πώς έχουν μιλήσει για τους μετανάστες, αυτό που έχει πει η Κική Δημουλά είναι κυριολεκτικά ασήμαντο, και μετά δηλαδή το εξήγησε κάπως. Τέλος βέβαια πάντων, πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί και καλά έχει κάνει. Εγώ δεν φοβάμαι, ας πούμε, να βγουν και τα θερμά νερά και ο θυμός και τα λοιπά και τα λοιπά. Απλώς πρέπει πάντοτε να υπάρχει και μία δυνατότητα, εκτός από το να εκτονωθείς και να πεις αυτό που είναι καταπιεσμένο μέσα, ή που αισθάνονται πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν το βήμα να το πουν δημόσια, ενώ οι δημόσιοι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν όλα τα φώτα πάνω τους. Αυτό να γίνεται, αλλά μετά να υπάρχει αυτό που λέμε δημοκρατία, να ακούσεις και την άλλη την πλευρά και να ζητήσουν και τα δύο μέρη, ας πούμε, μια καινούρια κατανόηση για τη ζωή. Και βέβαια δεν είναι κακό να κρίνουμε τα δημόσια πρόσωπα. Δηλαδή πρέπει να τα κρίνουμε και πρέπει να έχουν αίσθηση του κοινωνικού τους ρόλου. Ασφαλώς. Κανείς δεν πρέπει να είναι στη γυάλα και στη βιτρίνα. Απλώς και να υπάρχει και ένα μέτρο, γιατί και ο ανώνυμος την ώρα που αρχίζει και βαράει, και αυτός άνισα βαράει. Γιατί είναι να έχουμε δηλαδή το μέτρο και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μικέλα Χαρτουλάρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά, ό,τι επιθυμείς. Λίνα μου, ό,τι επιθυμείς. Να είσαι καλά. Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά. Να είναι καλά το κόκκινο. Να κάνουμε ωραία πράγματα και ο κόσμος να ακούει και να μας κρίνει και εμάς, αλλά και να νιώθει την ανάγκη μας να του μοιραζόμαστε αυτά που αγαπούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Μικέλα, και για τις ιδέες που μας έδωσες. Είστε και πολύ ωραίο δίδυμο. Είναι πάντα. Ήταν η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Μουσική σήματος Δάφνης Αλεξανδρή. Με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και την Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Εδώ, στους 105 και 5. Στο κόκκινο. Καλό σας βράδυ.